Καλώς ήρθατε στο επίσημο επεισόδιο του Greek the Geek για το Osiris New Dawn, το οποίο συζητήσαμε στο Let's Talk επεισόδιο, για το τι περίπου ακριβώς είναι το Osiris, το τι καταφέραν οι developers και επιτέλους κάποιοι developers ενός παιχνιδιού survival μας δώσανε front story. Λίγο flicker εκεί πίσω το background. Τέλος πάντων. Shoot bridge. Έχουμε τρύπα. Χάνουμε οξυγόνο. Duct tape. Okay. Τι είναι το duct tape. Missions λοιπόν. Press V toggle camera perspective. Mission complete αφού... ό,τι να είναι. Καλό, okay. Ας πάρουμε αυτά. Εσένα όχι ακόμα, τελευταίο εσένα. Πάρουμε και τα άμμο. Ωπ και ωπ, και αυτόματα αυτά είναι. Άρα δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτό το πλανήτη. Έχουμε και το όπλο μας. Είσαι εσύ, ο Osiris Mission Personal Assistant. Χα. Για έλα, τι να σε κάνει εσένα, σε πάρω μαζί μου, ξέρω. Είναι, θα μπορούσα να πω, ένας δύσκολος πλανήτης, γιατί Mad Max λίγο, κάπως έτσι, λίγο Άρης, λίγο στο διόλυτη μάνα, δεν ξέρω τι υπάρχει, δεν ξέρω τι μου γίνεται. Ναι, είναι κάτι τέτοιο περίπου. Για να φτιάξουμε έναν ντόμο λοιπόν. Το ντόμο, από ό,τι καταλαβαίνετε, είναι το σπίτι που συνήθως πας, κοιμάσαι, save τα λοιπά. Είναι εκεί που κρύβεσαι, ας το πούμε έτσι. Έχει καιρούς. Έχει καιρικά φαινόμενα, έχει τοξική βροχή, έχει βροχή κανονική, έχει... τι να πω, sandstorm θα μπορούσα να πω, ναι, έχει αμμοθύελα δηλαδή, η οποία δεν συγχωρεί. Κάτσε να βάλουμε τώρα αυτό το patrol. Έτσι πήγαινε μια βόλτα, μην με κοιτάς, με κοιτάς. Unfollow me, σε βάλω σε follow. Okay. Και ναι. Τι είναι για πατρόλ? Έτσι, μπράβο. Ωραία, τι θα κάνω λοιπόν σήμερα, θα κάνω equip όλα μου τα πράγματα. Μπορώ να βάλω και σε αυτά. Okay. Να βάλω το multi-tool εκεί. Duct tape εκεί. Map στο 6, δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ το map. Δεν το πολύ καταλαβαίνω το map. Δεν έχω συνηθίσει ακόμα το map του Osiris. Inflatable. Πράγει με έλεγε. Multitool λοιπόν είναι για repair και τέτοια. Okay, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω χρησιμοποιείς materials για να κάνεις repair. Κάτι που έχει φάει damage. Καλά, ο χειρισμός του πάντως είναι πολύ περίεργος. Πολύ περίεργος θα μπορούσα να πω. Και εδώ. Γενικώς το third person, και το φουσκάρισε τα πόδια όταν πετάει. Σαν τον Iron Man. Γενικώς ο χειρισμός του, θα μπορούσα να πω, το πώς κουνιέται στο third person, στην κάμερα τρίτου προσώπου, το πούμε έτσι, είναι λίγο περίεργο. Είναι λίγο περίεργο, δηλαδή σε δυσκολεύει να σημαδέψεις κιόλας. Δηλαδή καλύτερα, σας λέω, αν το παίξετε από τώρα, να παίξετε με first person κάμερα. Μην δοκιμάσετε να παίξετε με third person και να παλέψετε κτλ. Είναι τελείως χάνεσαι. Λοιπόν, για πάμε να βρούμε μερικά. Να βρούμε τίποτα, ξέρω εγώ. Κανα μέταλλο. Τι άλλο υπάρχει σε αυτό το πλανήτη. Έχουμε και δύο εξωγήινους εδώ, ένας πλοκαμάκιας. Οπ. Σε πέτυχα. Όπα ρε, όπα, μην τσαρτζάρεις έτσι. Το κεφάλι του πού είναι? Πάντως όπου και να είναι το κεφάλι του, δεν του ρίξα ούτε ένα headshot. Παρόλο που σημαδεύα στο πιο ψηλό σημείο του σώματός του. Μπορεί να έχει το κεφάλι του στα αρχίδια του, ξέρω εγώ. Μπορεί να το έχει κάτω από τα πόδια του. Μπορεί να το έχει στον κόλλο του. Ποιος ξέρει.
Πάντως μου αρέσει το engagement που έχει το παιχνίδι όταν γενικώς πας και... πέλα εδώ. Οπό, οπό, όχι τόσο κοντά ρε φίλος. Α, headshot. Στα crabs για παράδειγμα το κεφάλι τους είναι πάνω, περίπου στη μέση. Το πακόλλησα. Μαλακισμένο. Ναι, οπότε τα headshots, τα crabs είναι λίγο δύσκολα γιατί πρέπει να τα αφήσεις να πλησιάσουν άστο να σου κάνει αυτό το χαζό του charge. Και μάθαμε καλά αυτά εδώ, είναι κάτι σαν σκουλίκι, πλανήτη, ένα λάρβα, κάτι τέτοιο, ναι. Τα οποία είναι πάρα πολύ γλυκούλια θα μπορούσα να πω, έχονται σε πλησιάζουν στα γκόν και φεύγουνε. Ναι, φοβούνται. Το έχω δοκιμάσει λίγο το παιχνίδι, μην νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που παίζω. Αλλά είναι η πρώτη φορά που παίζω τόσο πολύ, ας το πούμε έτσι. Η πρώτη φορά που πήγα μέσα στο Osiris, έφτιαξα το Dome, πήγα να βρω Minerals και πέθανα από... Δεν θα σας πω, θα το δείτε κι εσείς. Φτιάξουμε ένα Colony. Ούτως ή άλλως το map που παίζω, παρόλο που είναι single player, έχω την επιλογή να το χωστάρω και online. Για όσους ενδιαφέρονται. Να παίξουν. Είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ο κάθε χάρτης χωράει από 5 άτομα. Θα μπορούσα να πω ότι οι developers μεν... το έχουν προσέξει λίγο. Αλλά υπάρχει ένα κακό. Οι παίχτες δεν μπορούν να μείνουν κοντά ο ένας στον άλλον. Δηλαδή αν εγώ φτιάξω τον dome μου κάπου, θα σε στείλει περίπου 100 και γιάρδες, in-game γιάρδες ή μέτρα, δεν ξέρω πώς λειτουργεί, μακριά από το δικό μου dome για να φτιάξει το δικό μου dome. Είναι λίγο περίεργο. Α, εδώ πήραμε μέταλλο. Έχει γενικώς πολύ μέταλλο. Έλα και εσύ εδώ κομματάκι. Και έχουμε 28 μέταλλο. Και θέλουμε αλουμίνιο. Αλουμίνιο. Όχι ρε αλουμίνιο. Αυτό σπάει, δεν σπάει. User joined your channel. Ένα, δύο. Μπάλτα, έλα. Δεν μπορώ τώρα, ρε, περίμενε. Ναι, που λέτε. Κάπου εδώ πρέπει να έχει και αλουμίνιο κοντά, θεωρητικά. Γενικώς είναι δύσκολο να ψάξεις. Εγώ δεν έχω βρει ακόμα πώς ακριβώς ψάχνεις τα minerals, τα βρίσκεις κτλ. Οπότε, ναι, θα είναι challenge, για να το πούμε έτσι, για μένα. Γενικώς όμως είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και εδώ είναι το crater που πέθανα στην προηγούμενη φορά. Θα πάμε και εκεί, θα πάμε και εκεί. Πρέπει να προετοιμαστώ λίγο ψυχικά, ας πάω αυτό εδώ τον εξωγήινο. Το Space Crab. Πούμε Space Crab. Κοίτα, εσύ θέλει να πεθάνει. Το ανεβαίνεις ρε. Είναι ανεβαίνεις 90 μοίρες. Περίεργο. Έτσι, μπράβο, headshot. Λοιπόν. Έκανες despawn κιόλας και εγώ πιανού κρέας θα φάω το βράδυ. Για να δούμε, τι θα βρούμε. Ένα μισό βρούμε και πολλά. Εντάξει, υπόχει. Χάμερ τρέχει πιο γρήγορα θα μπορούσα να πω. Εντάξει, και το χάμερ, μάλλον και το multi που δεν είμαι σίγουρος, είναι τα μάτια που σου δίνουν high speed. Titanium, ώστε εδώ δίπλα από αυτό το mysterious crater, ας το πούμε έτσι, έχει τιτάνιο. Ναι, για να δούμε. Πού είσαι, σε περιμένω. Δεν το βλέπω. Εντάξει, δεν θα έρθει, πολύ πιθανό να μην έρθει. Είναι ένα σκουλίκι, πολύ μεγάλο, μπορεί να το έχει δει και από το τρέιλερ. Εφόσον δεν έρχεται, ας μπω μέσα. Είναι αρκετά τρομακτικό θα μπορούσα να πω, δηλαδή ο ήχος που ακούς ότι έρχεται
Και αυτό, Θεέ μου, πού είναι, να το, όχ, Θεέ μου, τρέχα, σε παρακαλώ, μην πεθάνεις, σε παρακαλώ. Ναι, αυτό που βλέπετε είναι αυτό που μου κατέστρεψε την πρώτη μου εμπειρία με το Osiris. Ναι, αυτό είναι το σκουλίκι που θα πρέπει να προσέχετε, ειδικά το βράδυ, πω, δεν το συζητάω. Δεν το ακούς από που έρχεται. Απλά έρχεται. Και... Α, ακούει η καρδιά μας όταν σπριντάρεις πάρα πολύ. Α, ναι. Και... ειδικά όταν τρέχεις και έχει και τη μουσική, τη βραδινή αυτή την περίεργη, δεν ακούς ότι θα είναι εκεί. Μέσα από τώρα χτυπάει και η δικιά μου καρδιά έτσι από το παιχνίδι. Έχω κάνει πόσα μέτρα να μην βρω κι εγώ τα αλουμίνιο. Μαγνήσιο λέει. Που να το χέσω για μαγνήσιο. Δεν το κάνω το μαγνήσιο. Να το φάω. Clear. Πάλι καλά. Λοιπόν... κάτι βλέπω εκεί, μάλλον να πρέπει να είναι κόπερ. Μας ενδιαφέρει το κόπερ ακόμα. Δεν μας ενδιαφέρει το κόπερ. Θέλουμε αλουμίνιο. Το αστείο ξέρετε ποιο είναι, έτσι δεν είναι? Θεωρητικά το αλουμίνιο είναι επεξεργασμένο μέταλλο. Αλλά σε αυτό το πλανήτη, αλουμίνιο είναι raw material. Κι άλλο τιτάνιο. Θα βάλω στον κόλλο με το τιτάνιο, μάπια με το τιτάνιο. Θες να χρειάζεσαι τιτάνιο πιο μετά? Μου μαζέψω λίγο. Μπα, κάτσε να βρω αλουμίνιο πρώτα να δούμε εκεί πόσο χωράμε πάνω μας και βλέπουμε. Αλουμίνιο! Αλουμίνιο! Επιτέλους αλουμίνιο! Αλουμίνιο. Χα, ωραία λοιπόν, ας μαζέψουμε εδώ λίγο. Λίγο, όσα χρειαζόμαστε και λίγο παραπάνω. Γιατί το αλουμίνιο ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να σου χρησιμέψει. Λοιπόν, πιστεύω ότι πήραμε αρκετό για τώρα. Να την τρύπα. Αυτό εκεί ναι! Ήταν το κεφάλι ενός Death Worm. Αχ, Θεέ μου. Πρέπει να έχει και εδώ μέσα, οπότε δεν μπαίνω. Πάω. Βασικά αυτή δεν είναι η τρύπα. Αυτή είναι η τρύπα που ήμουν, ναι. Θα πάρουμε λίγο τιτάνιο να με χωράει. Θεωρητικά πρέπει να χαράει. Ναι, μια χαρά είμαστε. Εντάξει, δεν θα το δοκιμάσω να πάρω άλλο. Λες, άντε δοκιμάσουμε. Χωράω. Χωράω. Έγινα incumbent. Ας ρίξουμε λίγο, άντε. Split και σένα. Drop εσένα. Το βλέπετε, τώρα σπιντέρουμε κανονικά. Λοιπόν... κάτι είχα διαβάσει ότι σε μια περιοχή με κάτι δέντρα που λέγονται rubber plants τα βαράς και σου δίνουν άπειρο, μα άπειρο πλαστικό. Σε κάτι πλαστικό. Κάτι τέτοιο. Λάστιχο, το πούμε έτσι, λάστιχο, ναι. Δεν είναι λάστιχο. Το οποίο με το λάστιχο φτιάχνεις πλαστικό, νομίζω. Στο Osiris. Συγχωρέστε με για το βιχάκι που έχω, απλά... είμαι ρεστούλης. Ρεστούλης, αρχίδια. Μπούκομα. Λοιπόν... αχ... να δω πότε θα φτάσουμε. Το καλό είναι ότι φτιάξαμε το base μας κοντά στο spawn point, που σημαίνει ότι πάνω αριστερά, μα κοιτάξτε, σου λέει πόσο μακριά είσαι από το spawn point και σου έχει και ένα navigation. Το οποίο
Αν φτιάξεις στο spawn point. Να τους έτσι, χαλαρούλης περπατάει και θα μας περπατάει. Λοιπόν, αν φτιάξεις το spawn point, ξέρεις πως να επιστρέψεις, είναι αυτό το καλό. Ω, βλέπω το base μου. Δεν ήξερα ότι είμαι τόσο πορτοκαλί, νόμιζα ότι είμαι πιο μαύρος. Ας πάμε να φτάσουμε. Γεια σου ρομποτάκι. Τι λέει, έκανες πατρόλ. Μπα, κάνεις κύκλο στο ίδιο σημείο, χαλασμένο. Πρέπει να βρω πως το χρησιμοποιείς, αν συμφέρει κάπου. Λοιπόν, για να φτιάξουμε τώρα το depository. Το βάλω έτσι, είναι εδώ. Είναι ωραίο, όχι. Πιάνει πολύ χώρο, το βάλω κάπως έτσι. Αχα. Α, το βάλω κάπως έτσι. Έλα εδώ. Έφτει η γραμμή σου. Έτσι, μπράβο. Να το φτιάξουμε τώρα. Αναρωτιέμαι τι είναι αυτό το 100% που γεμίζει κάθε φορά. Το integrity και καλά. Δηλαδή, άμα το αφήσει κάπου στο 90, τι δεν είναι τόσο γερό. Πρέπει να το κάνει repair μετά. Έχει πιωθεί ένα material. Έτσι, τώρα, ας το βάλουμε όλα μέσα εδώ. Όλα τα πράγματα που... Μία 5 health είναι 15 nutrition όταν τρως ένα alien meat. Οκ. Αλλά το health μου εγώ δεν το... Δεν ξέρω καν που είναι. Ήταν εκείνη η μπαρούλα κάτω. Τέλος πάντων παιδιά, αυτό ήταν το επεισόδιο. Άμα σας άρεσε κάντε like, άμα δεν σας άρεσε κάντε ένα dislike. Άμα θέλετε να δείτε κι άλλο series, να έχετε πρέπει να κάνετε comment και subscribe. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Bye bye! Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so.